Ο Γιώργιος Κάπας ή Γιώργος Καπόπουλος είναι ένας μεγάλος ευεργέτης της Μεσσηνίας. Άφησε μια κληρονομιά σημαντική στο νοσοκομείο. Του Γεωργίου Κάπα ή Καπόπουλου με καταγωγή από τους Κωνσταντίνους Μεσσηνίας. Το 50% μιας μαρίνας που βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο και το 37,5% μιας πολυκατοικίας σε πολύ κεντρικό, ίσως τον πιο κεντρικό δρόμο του Σαν Φραντζίσκο, με καταστήματα στο ισόγειο και περίπου 60 διαμερίσματα στο σύνολό της. Μετά από πολυετής αγώνες και στο δικαστικό πεδίο, σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα για το νοσηλευτικό ίδρυμα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, καθώς φαίνεται ότι διεκπεραιώνεται κατά το ίμιση η προσπάθεια που αποφέρει για το νοσοκομείο της Καλαμάτας ένα τεράστιο ποσό. Τα διοικητικά συμβούλια του νοσοκομείου και μέσα από πολλές ώρες δουλειάς και συνεργασίας με τον νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου, τον κύριο Χρήστο Αρχοντή, είχε δρομολογηθεί μία διαδικασία με πρωτοβουλία της θετής κόρης του μεγάλου ευεργέτη, να προχωρήσει η πώληση της πολυκατοικίας, την οποία, όπως προείπα, το νοσοκομείο Καλαμάτας έχει στην κυριότητά του το 37,5%. Η διαδικασία ουσιαστικά της πώλησης έχει ολοκληρωθεί. Όπως σημείωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσσηνίας, ένα πολύ μεγάλο θέμα για το μέλλον και την προοπτική του νοσηλευτικού ιδρύματος βρίσκει τη λύση του. Είναι περίπου 7 εκατομμύρια που θέλω να πιστεύω ότι θα πιάσουν τόπο και θα συνεχίσουν να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μας σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συνδρομή πολλών προσώπων και παραγόντων ήταν καθοριστική για να υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη. Οι μάχες στο νομικό πεδίο πολλές. Γιατί υπήρξε μια ισχυρή άμυνα από την πλευρά του νοσοκομείου όσον αφορά το νομικό σκέλος. Διεκδικήσεις εννοώ προκειμένου να καταπέσει το κληροδότημα αυτό, να μπορέσει να καρποθεί η νόμιμη κληρονόμος του ΚΑΠΑ και επικαρπότρια η Έλενη Καλατόλο την κληρονομιά. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε πάνω από 18 δικαστήρια, 18 δηλαδή συνεδριάσεις δικαστηρίων, προκειμένου να πετύχουμε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο μας λύνει κατά το ίμιση βέβαια το θέμα, διότι όπως είπε και ο διοικητής, το θέμα της Μαρίνας παραμένει, υποχρεούται ήδη να λογοδοτεί όσον αφορά τα έσοδα τα οποία έχει μηνιαίως, τα οποία είναι αρκετά υψηλό το ποσό,